Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Δύσκολες, πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες. Δύσκολη ημέρα πάρα πολύ. Συγκλονιστικές οι εικόνες. Δηλαδή, κάποια στιγμή παρακολουθήσαμε το έκτακτο δελτίο. Δεν ακούς. Είναι τόσο δυνατές οι εικόνες που βλέπεις και φαντάζομαι ότι μέσα υπάρχουν παιδιά. Αυτό που είναι πραγματικά, το πιο συλλογιστικό, ναι. Όλες οι ζωές, οι ανθρώπινες ζωές φυσικά έχουν την διαξία. Αλλά όταν πρόκειται για παιδιά, μιλάμε για παιδιά ακόμα και εξάχρονα που ήταν μέσα στο στάδιο που είχαν ακούσει, πήγαν να ακούσουν την Αριάννα Γκράντε. Είναι για την νεολαία, είναι δηλαδή για τους έφηβους. Είναι πολύ νεαρή τραγουδίστρια. Είναι και η ίδια 24 ετών. Το κοινό της είναι εφηβικό. Είναι πάνω από οτιδήποτε ότι είναι μέσα παιδιά. Και σκέψου τώρα ο γονιός. Όχι ότι μπορεί κάποιος να συνηθίσει σε μια τέτοια είδηση. Ποτέ δεν συνηθίζεις και πάντα. Παγώνεις. Και είναι. Οι ώρες πολύ δύσκολες, αλλά όταν σκέφτεσαι ότι πήγανε επίτηδες τα παιδιά. Βέβαια, γιατί είναι γνωστό ότι δεν κάνει. Και σκέψου ότι ήταν γονείς απ' έξω που περίμεναν να πάρουν τα παιδιά τους από τη συναυλία, μόλις είχε τελειώσει η συναυλία. Και ακούνε την έκρηξη και ξαφνικά δεν βρίσκουν τα παιδιά τους. Είναι τρομερό αυτό. Δεν μπορεί να το συλλάβει ανθρώπινο ζωσμό. Δηλαδή, και ήταν. Ότι είναι δίπλα σε αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει τόσα πολλά στην Ευρώπη το τελευταίο καιρό. Τώρα σε ποιο το είπανε στην αρχή, Στέφανε, του έκτακτου που κάναμε εδώ στον Αντένα. Σε ποιον αριθμό. 22 είναι. Και 54 είναι νεκροί, 59 τραυματίες μέχρι στιγμής. Αλλά συνέχεια ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται. Δηλαδή πριν λίγη ώρα ήταν 19, 22, ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ψάχνουν και τα δικά του πρόσωπα. Ψάχνουν μέσα από τα social media. Έχουν ανεβάσει φωτογραφίες παιδιών και λένε παιδιά δεν βρίσκω το παιδί μου, μήπως το έχει δει κανείς. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στο Μάντσεστερ. Για ό,τι νεότερο βεβαίως ένα τέτοιο θέμα θα σας ενημερώσουμε μέσω εκτάκτων δελτίων για να γίνει η ενημέρωση όπως πρέπει. Κώστα και εσύ. Παρακολουθούμε για εμείς, αλλά είναι και πεις, το δελτίο της Οντοαντένα. Θα σταματήσει ο αριθμός εκεί. Αυτό να πεις, αλλά και πάλι και πώς ήδη αυτό που έχει γίνει. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.